Και πάμε μαζί να εξερευνήσουμε τα βιβλιοπωλεία του Παρισιού. Πριν σας μιλήσω μέσα στο βιβλιοπωλείο η ίδια Χριστίνα του παρελθόντος, να σας πω εδώ ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο του Παρισιού και δώστε βάση να δείτε πόσο όμορφο είναι πριν αρχίσω να σας προτείνω κάποια βιβλία που βρήκα εκεί. Έκδοση. Γενικά οι γαλλικές εκδόσεις έχουν πολύ ωραία versions και την Αριάδνη που είχαν βάσει στο Instagram ήταν εξαιρετική. Άλλο που πιάνουμε είναι αυτό εδώ, το The Violent Delights. Δείτε εδώ, δείτε σελίδες, απίστευτη. Έχει πάρα πολλά μεταφρασμένα. Έχουν μεταφράσει και το Babel και το έχουν κάνει σε case. Πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Δείτε το εδώ πώς είναι. Δεν μπορούμε όμως να δούμε πώς είναι οι σελίδες γιατί είναι σφραγισμένα. Α, όχι, να. Έχει εδώ. Εντάξει, σελίδες, δείτε πώς είναι από μέσα. Είναι ουσιαστικά αυτή η θήκη και το βάζεις έτσι μέσα. Και έχει και το σελιδοδείκτη. Εδώ η αγαπημένη μου Cassandra Clare. Υπέροχη, έτσι. Το hardback, πάρα πολύ ωραίο. Έχουν και special edition του Δικός Φόνων για Καλά Κορίτσια που έχουμε εμείς από Διόπτρα. Δείτε πόσο όμορφο, σκληρόδετο. Λατρεύω Tricia Levenseller, παιδιά. Έχει βγάλει καινούργια τα βιβλία της με καινούργια εξώφυλλα και είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχουν. Αν δεν έχετε διαβάσει τη συγγραφή, να το κάνετε οπωσδήποτε. Εντάξει, εδώ Laura Lee που σ' αγαπώ. Έχουν και το 4 και το 5. Να το 5 εδώ πάνω. Το έχουν και σε hardback και σε paperback. Έχουν μια special έκδοση του The Cruel Prince από τη Holy Black που είναι και αυτό με case και είναι μαύρο μέσα. Θεϊκό. Το The Dragon's Promise, δείτε εξωφυλάρα. Είναι το δεύτερο από το Six Kinds of Grace. Και γενικά, όπως βλέπετε, έχει τεράστια ποικιλία βιβλίων και παλιά και πολύ καινούργια, αλλά και στο φανταστικό και στο ρομαντικό. Έχει, ας πούμε, και το Fox Glove. Έχει πάρα μα πάρα πολλά βιβλία, όχι μόνο το BookTok, αλλά και πιο παλιά, όπως έχουμε εδώ το Skype. Και σε Special Edition. Και πραγματικά μπράβο τους. Αυτό είναι μακράν το αγαπημένο μου βιβλίο. Η επόμενη μας τάση θα είναι το Smith & Son και ίσως πολύ το γνωρίζετε από τα αεροδρόμια γιατί εκεί υπάρχει συχνά. Αλλά εγώ το βρήκα στη Γαλλία και πάμε να δούμε πώς ήταν και αν μου άρεσε. Γιατί περίμενα πολλά από αυτό το βιβλιοπωλείο. Thank you.
δείξω μαζί, γιατί ουσιαστικά ανήκουν στον ίδιο όμιλο, Mommy and Comics, Anime and Comics, θα τα δείτε, θα σας βάλω και τα δύο μαγαζιά, πώς είναι οι ταμπέλες τους, αλλά είναι μαζί. Το συγκεκριμένο είναι τόσο για τους otaku fans, όσο και για τους βιβλιόφιλους, γιατί έχει και βιβλία, και φιγούρες, και Funko Pop, και manga. Τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Ήταν απίστευτο. Εν τω μεταξύ, το Παρίσι ήταν γεμάτο με φιγούρες και Funko Pop και κόμικ και μάγκας και... Δεν το είχα ξαναδεί. Δηλαδή, περισσότερο βρήκα τέτοια μαγαζιά παρά βιβλιοπωλεία. Πάμε να το δείτε να πάθετε πλάκα και εννοείται ότι θα σας δείξω μέσα εκεί κάποια πράγματα, όπως ακριβώς κάναμε και για τον Καλλιγκάλη. Τέτοια βιβλιοπωλεία που είναι για manga και anime lovers, αλλά αυτό εδώ είναι το καλύτερο που έχουμε δει, με ένα τεράστιο τείχο Funko Pop και υπέροχα μικρά βιβλία. Πάω να εξερευνήσω περισσότερο. Παιδιά, δυστυχώς δεν μας αφήσανε να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο από μέσα, αλλά είναι υπέροχα, είναι πανέμορφα. Πήρα και εγώ τσάντα και πήρα και ένα βιβλίο και είχαν και τη σφραγίδα του βιβλιοπωλείου. Τέλειο. Παιδιά, το Παρίσι είναι μια αξέχαστη εμπειρία, υπέροχη, τρομερή, ειδικά η Disneyland. Τα βιβλιοπωλεία εδώ είναι σε κάθε γωνία, κυρίως για μάγκα και άνιμε και όλα αυτά, αλλά έχει και 2-3 μικρούς θησαυρούς για εμάς τους fantasy lovers. Ήταν αξέχαστα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, παιδιά. Χάρηκα τόσο πολύ που ήρθα. Προσπάθησα να σας φέρω λίγα πράγματα, γιατί ήθελα να το ζήσω όσο τίποτα. Γι' αυτό δεν έχουμε και vlog. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!